Με την Κική Τζορτζακάκη μιλάμε για τις σχέσεις. Για τις σχέσεις με τους αγαπημένους μας, που μας δυσκολεύουν και μας ταλαιπωρούν. Και το σημερινό ερώτημά μας είναι: αφού με αγαπάς, γιατί μου κάνεις συνεχώς παρατηρήσεις? Αχ, πόσο μου αρέσει το σημερινό θέμα. Από τον τίτλο και πόνο. Αφού με αγαπάς, γιατί μου κάνεις συνεχώς παρατηρήσεις? Πρέπει να το ξεκινήσουμε από την αρχή. Ποια είναι η αρχή? Έχεις δει νεογέννητο να χειρίζεται και να κάνει κουμάντο 5-6 ανθρώπους? Αμέ! Τους κάνει ό,τι θέλει. Με ποιο τρόπο, ποιος του το δίδαξε? Κανένας. Γεννήθηκε έτσι. Έτσι γεννιόμαστε. Γεννιόμαστε με δίψα για εξουσία. Σου κάνω αυτό. Λοιπόν παρατηρήσεις, γιατί θέλω να σε εξουσιάσω. Θέλω να είμαι πάνω από σένα. Θέλω να σε ελέγχω, γιατί μέσα από την εξουσία, μεγαλώνοντας, θέλουμε να έχουμε και έλεγχο. Το νεογέννητο θέλει μόνο την εξουσία. Το κάνει για να επιβιώσει σε εκείνη τη φάση της ζωής του. Γι' αυτό του το έδωσε η φύση, για να επιβιώσει. Αλλά πολύ σύντομα αντιλαμβάνεται ότι είναι ωραίο αυτό το να εξουσιάζει όλους τους ενηλίκους. Περνάει το δικό μου. Και το χρησιμοποιεί. Mm. Υπάρχουν μπαμπάδες που όλη νύχτα έχουν το μωρό στο αυτοκίνητο και το κάνουν βόλτες γύρω στο τετράγωνο, γιατί μόνο έτσι κοιμάται. Mm. Ποιος του το είπε αυτό του μωρού? Κανενός. Κανένας. Το αφήσαμε όμως να απλώσει την εξουσία του, να την καλλιεργήσει. Mm. Και μεγαλώνοντας, πάει η μαμά το παιδί στο νηπιαγωγείο. Και της λέει, από αυτό το δρόμο θα πας. Και πάει η μαμά από αυτό το δρόμο. Και πλήθος άλλες τέτοιες εκδηλώσεις που, επειδή προέρχονται από το λατρεμένο μας παιδάκι, από το λατρευτό μας εγγονάκι, δεν τα αντιλαμβανόμαστε και υπακούμε. Και τι προσωπικότητα χτίζει αυτό το λατρεμένο παιδί εγγονάκι? Αυτό το λατρεμένο παιδί που εμείς θέλουμε να είναι ευτυχισμένο, που θέλουμε να είναι η ζωή του σπαρμένη με τριαντάφυλλα, γίνεται ένας υπερτροφικός εγωιστής. Φτιάχνει γύρω του έναν εγωισμό, ο οποίος δεν μπορεί να διατρυπηθεί από τίποτε. Οπότε, μεγαλώνοντας, βρίσκει, αν είναι κοπέλα, ένα σύντροφο, αν είναι άντρας, μια σύντροφο, και αρχίζει μετά τις παρατηρήσεις. Γιατί αυτό το ποτήρι είναι εκεί, κανείς δεν μαζεύει εδώ μέσα τίποτα. Καλά, δεν συγυρίζεται? Δηλαδή, παρατηρήσεις και ειδικού και γενικού τύπου. Όπου τι σημαίνει, το είπατε λίγο στην αρχή, ότι θέλει να έχει τον έλεγχο και όλα να γίνονται όπως αυτός ή αυτή τα φιλτράρει. Αλλά την ίδια στιγμή και ο ίδιος δεν ζει ένα δράμα, δεν ζορίζεται, που δεν είναι τίποτα έτσι όπως το θέλει και ότι όλα είναι λάθος στον κόσμο. Ζορίζεται πάρα πολύ. Αυτή η συμπεριφορά είναι η κατάρα των περισσότερων ζευγαριών. Mm. Ενώ ξεκινάνε με τα καλύτερα όνειρα, με τις καλύτερες προδιαγραφές, να φύγουν από τα πατρικά τους σπίτια, να φτιάξουν τη δική τους φωλιά, να φτιάξουν οικογένεια, γίνεται η ζωή τους κόλαση. Γιατί πολύ συχνά ο ένας από τους δυο ή και οι δυο είναι εξουσιαστικοί τύποι. Θέλουν δηλαδή όλα να γίνονται έτσι όπως αυτοί τα έχουν σκεφτεί, όπως αυτοί τα έχουν φανταστεί ή όπως είχαν την έμπνευση της στιγμής. Ο άλλος δεν μπορεί να γίνει υποχείριο, δεν μπορεί να σκύβει συνέχεια το κεφάλι, ειδικά σήμερα. Mm-hmm. Παλιά επιβίωναν τα ζευγάρια και δεν χώριζαν, γιατί η γυναίκα είχε διδαχτεί να μην μιλάει, να μην απαντά, να σκύβει το κεφάλι και να κάνει αυτό που έλεγε ο άντρας. Η γυναίκα εξουσίαζε υπογείως, εξουσίαζε από το παρασκήνιο, αλλά επιφανειακά στη βιτρίνα ήταν ο άντρας αυτός που καθόριζε τα πάντα. Οπότε βρίσκανε μια ισορροπία. Ήταν όλες τις θέσεις τους. Ακριβώς. Σήμερα που είμαστε ισότιμοι,
Κανείς δεν δέχεται την εξουσία του άλλου. Τι γίνεται λοιπόν? Ομοιρικοί καυγάδες. Mm-hmm. Σκοτώνονται τα ζευγάρια για πράγματα εντελώς ασήμαντα. Επειδή το ποτήρι είναι από χτες το βράδυ εκεί. Και τώρα θυμάμαι την προηγούμενη κουβέντα μας για τους καυγάδες, που λέγαμε ότι πρέπει να συζητήσουμε και να δούμε και ένα πλαίσιο που μπορείς να καυγαδίσεις. Διαφωνείς. Είναι ο ένας εξουσιαστικός, ο άλλος δεν είναι, αλλά παίρνει όλη αυτή τη συμπεριφορά, εισπράττει όλη αυτή τη συμπεριφορά από τον σύντροφό του. Θα σκάσει αν δεν μιλήσει κάποια στιγμή. Και πρέπει, φαντάζομαι, και να μιλήσει. Να διεκδικήσει λίγο μία υγεία και μία ισορροπία στη σχέση. Πώς θα το κάνει, σε τι πλαίσιο θα το βάλει, χωρίς να φωνάξει, χωρίς να κάνει καυγά-καυγά, αλλά ελληνικά? Θα πρέπει να το διδαχτεί αυτό. Οι καυγάδες έχουν κανόνες, τους οποίους κανείς δεν μας διδάσκει. Λοιπόν. Είμαι περίεργη να ακούσω για τους κανόνες, τους καυγάδες. Λοιπόν, ο ένας είναι εξουσιαστικός. Τι θα κάνει ο άλλος άνθρωπος? Δεν πρέπει να τα καταπιεί, όπως τον παλιό καιρό που η γιαγιά συμβούλευε, «Κόρη μου, κάνε υπομονή». Όλο υπομονή συμβουλεύανε. Και είναι η χειρότερη συμβουλή. Λοιπόν, δεν συστήνουμε υπομονή. Αλλά συστήνουμε διεκδίκηση. Με τι τρόπο όμως? Με ευγένεια και σταθερότητα. Λέει κάτι ο σύντροφος στην κοπέλα. Αυτή θα πρέπει να κάνει μία ταχύτατη εμβάθυνση. Και να σκεφτεί, μήπως έχει δίκιο. Από εκεί θα ξεκινάμε πάντα. Μήπως έχει δίκιο ο άλλος? Δηλαδή, μήπως έπρεπε να έχω πλύνει τα πιάτα από χτες το βράδυ? Ενώ τι κάνουμε? Μπαίνει μπροστά και ο δικός μας εγωισμός και αρχίζουμε την αντεπίθεση. Ναι. Λοιπόν, μήπως έχει δίκιο? Εάν έχει δίκιο, θα πρέπει να το παραδεχτεί με παρησία, με θάρρος. Να του πει, έχεις δίκιο, θα προσπαθήσω να μην το ξανακάνω. Οπότε δεν γίνεται καυγάς, ικανοποιείται ο εξουσιαστικός, ο εγωιστής και λύγει εκεί ο διαπληκτισμός. Παρενθεσούλα, αυτό είναι διαχείριση της στιγμής, της κρίσης εκείνης της στιγμής, του καυγά. Δεν είναι ότι θα αλλάξουμε τον εξουσιαστικό άνθρωπο λέγοντάς του «έχεις δίκιο, έχεις δίκιο». Με τον εξουσιαστικό άνθρωπο υπάρχει το εξής παράδοξο. Δεν αντιλαμβάνεται ότι κάνει παρατηρήσεις. Αφού είναι μεγαλωμένος έτσι. Ναι, δεν το καταλαβαίνει ότι είναι εξουσιαστικός. Δεν μπορεί να μπει στη θέση του άλλου που τον υποτιμά, τον υποβιβάζει, τον ταπεινώνει, τον βρίζει, τον προπυλακίζει. Λέει, εγώ τι σου έκανα? Αφού σ' αγαπώ. Αφού σ' αγαπώ. Το κάνω για το καλό σου. Γιατί όλα αυτά είναι ασυνείδητες ενέργειες. Δεν έρχεται στο σπίτι έτοιμος να κάνει παρατηρήσεις. Ήρθα καθόλου να πάρω την εξουσία σήμερα και θα κάνω το ό,τι θέλω. Μπαίνουμε τις καλύτερες προθέσεις. Αγάπη μου, σε νοστάλγησα τόσες ώρες. Αλλά το ποτηράκι είναι από χθες το βράδυ πάνω στο τραπέζι και εκεί. Λοιπόν, υποδύομαι ρόλο, μην παρεξηγηθούμε. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η διαχείριση της στιγμής. Εάν δεν συμφωνούμε. Αν δεν συμφωνούμε, εννοώ αν αισθάνομαι ότι είμαι αδική. Ναι, ότι έχω δίκιο τελικά. Γιατί εγώ είχα χτες το βράδυ σπουδαιότερα πράγματα να κάνω. Είχα να ασχοληθώ με τα παιδιά. Είχα κάτι, είχα να μαγειρέψω, είχα σπουδαιότερα πράγματα. Τι θα γίνει? Θα του αρχίσω την αντεπίθεση και θα του πω, με τίποτα δεν είσαι ευχαριστημένος. Και τι νομίζεις ότι είσαι? Τι θα κερδίσω? Έτσι κάνουμε εμείς εδώ. Όλοι μας έχουμε καυγαδίσει. Αναμπουμπούλα, φασαρία. Τελείωσε ο καυγάς και κερδίσαμε κάτι. Όχι. Ήταν ένας από τους δυο δικαιωμένος και πήγε να κοιμηθεί και είπε, «Α, βρήκα το δίκιο μου». Όχι. Γιατί ο καθένας λέει τα δικά του, δεν ακούει και λέει τα δικά του. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να βάλουμε κανόνες. Οι καυγάδες θα πρέπει να γίνονται για το εδώ και τώρα, για το σημερινό. Δηλαδή το ποτήρι ισχύει για καυγά, γιατί είναι από χτες το βράδυ. Αλλά το τι έκανα πέρυσι, που είχα τραπέζι στους κουμπάρους. Και εγώ τα θυμάμαι, τα έχω κρατήσει να στα πω. Ναι. Ούτε ισχύει ότι στο γάμο μου η μάνα μου έβαλε τον σπουδαίο καλεσμένο στην άκρη. Δεν ισχύουν αυτά. Έχουν παραγραφεί. Δηλαδή ότι είναι από χτες και παλιότερα
έχει παραγραφεί. Δεν τα επαναφέρουμε και δεν ερχόμαστε να καυγαδίσουμε για αυτά που έγινε στο παρελθόν. Δεν δεχόμαστε. Εάν αρχίζει και λέει αυτά, θα λέμε αυτό είναι παρελθόν. Ναι. Αρνούμε να συμμετάσχω σε μια τέτοια συζήτηση. Μια, δυο, πέντε, δέκα θα το καταλάβει. Άλλο απαράβατο όριο είναι η προσωπική μου συγγενής και η προσωπική σου συγγενής. Δεν κατηγορούμε ο ένας τους συγγενείς. Συγγνώμη, του κυρία Κική, αν δεν τσακωθώ εγώ με τον άντρα μου για την πεθερά μου, χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα τώρα, για την πεθερά μου, για τον πεθερό μου, αυτός αν δεν κατηγορήσει τη μάνα μου και τον πατέρα μου και την κουνιάδα, τι ενδιαφέρον έχει η ζωή στην Ελλάδα. Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει μια ευγένεια και ένα όριο. Πρέπει να οριοθετούμε το τι λέμε και το τι εκφράζουμε. Εγώ μπορώ για τη μάνα μου να πω τα χειρότερα. Mm-hmm. Εσύ δεν έχεις κανένα δικαίωμα να την κατηγορήσεις ή να πάρεις ως παράδειγμα αυτά που λέω εγώ και να αρχίσεις να επαυξάνεις. Κανένα γιατί, δικαίωμα. Για να μην σε πληγώσω. Ναι. Ναι. Εγώ λέω όχι εναντίον μόνο για τον της τύπο μάνας και για την ευγένεια. Ή εναντίον της αδερφής μου. Αν όμως τα ακούσω από σένα, θα πληγωθώ. Είναι βαρύ. Γιατί λοιπόν να με πληγώσεις. Σεβάσου την συγγένεια εξαίματος, όπως το ίδιο θα σεβαστώ κι εγώ το δικό σου σόι. Mm. Και πολύ συχνά δεν το κάνουμε στα ζευγάρια. Δεν σεβόμαστε ο ένας το σόι του άλλου, κατηγορούμε. Και εκεί οι πληγές είναι πάρα πολύ βαθιές. Σωστά, γιατί αν κουβαλάει ο άλλος μια δυσκολεμένη σχέση με τους γονείς του, του βγαίνει όλος ο πόνος στην επιφάνεια. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα και αυτά τα βγάζουμε στην άκρη. Δεν χρησιμοποιούμε σαν επιχειρήματα. Όχι, για το ποτήρι. Όχι, δεν είναι επιχείρημα της μάνας σου μοιάζεις. Ανικοκύρευτης σαν τη μάνα σου. Αχ, κυρία Κική μου, έχετε τώρα κυρώσει τα πάντα. Πώς θα καυγαδίσω εγώ τώρα. Ανεπρόκοπος σαν τον πατέρα σου. Τι περιμένω. Πω, εντάξει, είναι πάρα πολύ βαριές κουβέντες αυτές. Λοιπόν, ακόμα και αν τις πιστεύεις. Δεν λέμε βαριές κουβέντες μέσα στη σχέση. Γιατί για ένα απλό λόγο. Δεν μπορούμε να τις πάρουμε πίσω. Ναι. Τα είπα και καταγράφηκαν από πόνεσε τον άλλο. Πόνεσε ο άλλος, τέλος. Πόνεσε ο άλλος και τα φυλάει, θα με εκδικηθεί. Γιατί είμαστε άνθρωποι και στις ανθρώπινες σχέσεις υπάρχει έντονη αντεκδίκηση. Θεέ και κύριε που έχουμε μπλέξει. Αχ, ναι. Εξουσία, αντεκδίκηση. Ναι, έτσι είμαστε. Πάμε να τα καλμάρουμε λίγο. Τέρατα είμαστε οι άνθρωποι. Λοιπόν, καμία αναφορά σε συγγενείς πρώτου βαθμού. Ναι, και καμία προσωπική επίθεση. Είσαι χοντρή, είσαι χάλια, έχεις παρατήσει τον εαυτό σου, από πότε έχεις να πας στο κομμωτήριο, κοίτα την κοιλιά σου, κοίτα πώς είσαι, τρως αγουρούνι, γιατί στην οικειότητα, δυστυχώς, χωράει ένα λεξιλόγιο απέσιο. Που με την ευχέρεια, ναι. Έτσι, της... Μα αφού σε αγαπάω. Ναι, μα... Αν δεν σου πω εγώ ότι είσαι χοντρή και πως έχεις γίνει έτσι, ποιος σας το πει, βρε. Μπράβο, μπράβο. Οι πληγές όμως δεν επουλώνονται και το χειρότερο δεν βρίζουμε. Εμείς οι Έλληνες, σαν λαός, είμαστε υβριστές. Κακοποιούμε τον άλλο, το κακοποιούμε τον άνθρωπο που αγαπάμε με όλους τους τρόπους. Όσοι τρόποι υπάρχουν στο λεξικό που ερμηνεύουν την κακοποίηση χρησιμοποιούνται στις σχέσεις του ζευγαριού και της οικογένειας κατ' επέκταση. Στο μέσο όρο των ζευγαριών. Ναι. Ναι. Πώς τα καταφέρνουμε έτσι. Ναι, πώς τα καταφέρνουμε. Γιατί είναι τόσο κακό να βριζόμαστε μεταξύ μας, να χρησιμοποιούμε βομολογίες δηλαδή την ώρα που διαφωνούμε. Γιατί ο άλλος τα παίρνει της μετρητής. Mm. Εγώ μπορεί να έχω δει κόκκινο, να έχω θυμό, να έχω οργή και να τα λέω επειδή τα λέγανε στην πατρική μου οικογένεια, επειδή τα άμαθα στην Αλάνα, επειδή τα άμαθα στο στρατό, επειδή τα άμαθα στο πανεπιστήμιο, αλλά ο άλλος τα παίρνει της μετρητής. Mm. Εάν τον πω ηλίθιο, βλαμμένο κλπ, τα παίρνει της μετρητής. Και μετά του λέω, μα δεν τα εννοούσα αγάπη μου. Εσύ ηλίθιος, που έχεις IQ υψηλότερο από τον Αϊνστάιν. Τώρα το λες, δεν το λες. Τι να το κάνει. Πέφτει στο βρόντο. Τι να το κάνει, το έχω πει εντωμεταξύ. Mm. Και
Όλα αυτά γίνονται επειδή σαν λαός δεν έχουμε μέσα στο πολιτισμικό μας αναπτύξει την ευγένεια και το σεβασμό. Οι άλλοι λαοί, οι βορειοευρωπαίοι, έχουν εκατονταετίες ευγένειας, η οποία πολλές φορές είναι βιτρίνα. Ναι. Αλλά είναι μια βιτρίνα πολύ βολική. Περισσώζει καταστάσεις, διασώζει Βέβαια. Καταστάσεις. Ναι, προτιμώ τη βιτρίνα σου αυτή. Και θα έρθω εγώ τώρα να πω. Καλύτερα δεν είναι να έρθω και να σου πω την αλήθεια μου και στην πω σαν χήμαρος, παρά να είμαι αποστασιοποιημένη και από το συναισθημά μου και από τη σκέψη μου και να μην σου επικοινωνήσω ποτέ αυτό που πραγματικά πιστεύω για σένα. Όχι, να μου πεις την αλήθεια, αλλά με ένα τάκτ, με μια ευγένεια. Είμαι χοντρή, έτσι. Μη με πεις χοντρή. Μη με πεις βόα, παχύσαρκο, βόδι. Να πεις, να σου πω κάτι, Κίκη. Ίσως αν έχανες λίγα κιλά, θα σου πήγαινε πάρα πολύ. Ναι. Και είναι και η υγεία σου από πίσω. Για σκέψου το. Η πολύ ειλικρίνη βλάπτη. Ποιο θα προτιμούσα. Φυσικά το δεύτερο, σε κινητοποιεί κιόλας. Γιατί όταν με χαρακτηρίζεις με τις πρώτες λέξεις, συμβαίνει κάτι πολύ δύσκολο. Βγαίνει στην επιφάνεια το παιδικό μου πείσμα και δεν θα κάνω τίποτα. Δεν θα κάνω ποτέ δίαιτα. Ενώ με τον άλλο το διπλωματικό τρόπο, μπορεί να πω, βρε, μπορεί να έχει δίκιο. Για να δω, η κετονική δίαιτα είναι τώρα της μόδας και κάτι να κάνω. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι καλό εργαλείο να το σκεφτόμαστε αυτόν τον τρόπο και την ώρα του καυγά, την ώρα της διαφωνίας. Την ώρα της διαφωνίας, να μην γίνει καυγάς. Να το ρυθμίσουμε όλο αυτό το θέμα, να το διαχειριστούμε. Ναι. Εάν λοιπόν εγώ νιώθω, και επανέρχομαι στο προηγούμενο ερώτημα, νιώθω αδικημένη. Ναι. Δεν μπορώ να το αναγνωρίσω του άλλου ότι έχει δίκιο σε αυτό που μου είπε. Πώς θα το διαχειριστώ? Ναι, εκεί θα σκεφτείς. Από ποια οικογένεια προέρχεται, πώς μιλάει ο πεθερός, πώς μιλάει η πεθερά. Τι κουβαλάει από το σπίτι. Κουβαλάει από το σπίτι μια ορισμένη ανατροφή, η οποία είναι μέσα στο υποσυνείδητο χαραγμένη. Μπορεί να του βγαίνει δηλαδή, χωρίς να το θέλει. Άρα εκεί βάλε λίγη καλοσύνη, βάλε λίγη κατανόηση και πες, αφού έτσι μεγάλωσε, ίσως δεν τα εννοεί. Και μια άλλη σκέψη που βοηθάει, να σκεφτείς. Αν δεν ήμουν εγώ η σύντροφός του, αλλά ήτανε η Μαρία, η Ελένη, η Πανδώρα, η Μελπομένη, θα τους φερότανε διαφορετικά ή πάνω στον καυγά τα ίδια θα έλεγε? Ποια είναι η απάντηση? Τα ίδια θα έλεγε. Άρα, δεν το παίρνεις προσωπικά. Γιατί ό,τι πάρουμε επί προσωπικού μας καίει. Δεν το ξεχνάμε ποτέ. Μην το πάρεις προσωπικά, να πεις, αφού και στη Μελπομένη τα ίδια θα έλεγε. Άρα μπαίνουμε, κυρία Κική, σε μία διαδικασία απλά να δικαιολογούμε τη συμπεριφορά του άλλου. Όχι. Πότε θα πάρουμε το αίμα μας πίσω? Όχι, να κατανοούμε. Άλλο η κατανόηση, άλλο η δικαιολογία. Δεν θα δικαιολογούμε κανέναν. Κατανοούμε σε βάθος και το πιστεύουμε αυτό που κάνουμε εκείνη την ώρα, όχι επειδή το πήγε εκεί στην τηλεόραση. Όχι, το πιστεύουμε για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε ένα καλό κλίμα στην οικογένεια. Γιατί είναι οι οικογένειες που ζουν τραγωδία, ζουν ένα δράμα. Είναι δηλαδή όλη τους η ζωή μέσα σε συγκρούσεις και καυγάδες. Και είναι πάρα πολύ δυστυχισμένοι. Οπότε, γιατί συμβιώσανε, γιατί παντρευτήκανε, γιατί κάνανε παιδιά? Κάτι τους δένει αυτούς τους ανθρώπους. Κάπου υπάρχει ένα σημείο κοινό, αλλά το χάνουν στο υπόλοιπο. Ακριβώς. Προφανώς. Δηλαδή υπάρχει αγάπη. Αυτό που λέει στην αρχή, σ' αγαπώ, το εννοεί. Ναι. Υπάρχει αγάπη, η οποία όμως είναι σαν ένα φιντανάκι που δεν το αφήνει ο βοριάς να φυτρώσει. Ο βοριάς είναι αυτή η κακοποίηση που ο ένας ή και οι δύο ανταλλάσσουν. Άρα, για να δούμε, πίσω από αυτόν τον εξουσιαστή, πίσω από αυτόν τον ελεγκτικό, τι υπάρχει? Γιατί το συνεχίζει? Εκτός του ότι έχει μάθει να λειτουργεί έτσι. Ναι, εκτός του ότι έχει μάθει να λειτουργεί έτσι. Ξέρω, υπάρχει ένα μεγάλο μυστικό.
δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, στην αξία του, στις ικανότητές του. Διεκδικεί μονίμως να επιβληθεί. Βέβαια. Προσπαθεί να επιβληθεί με λάθος τρόπους, επειδή αισθάνεται ανασφαλής. Ο ασφαλής άνθρωπος δεν έχει ανάγκη ούτε να σου κάνει παρατηρήσεις, ούτε να σε ταπεινώσει, ούτε να σε προπυλακίσει. Ο ασφαλής άνθρωπος ξέρει την αξία του και λέει, Ανδριανή μου, έλα κοριτσάκι μου να μαζέψουμε αυτά τα παρατημένα, να είναι πιο όμορφο το περιβάλλον μας. Δεν έχει τέτοιες ανάγκες. Ναι. Αυτός που ελέγχει, που κάνει παρατηρήσεις, τρέμει μέσα του. Δεν έχει αυτοπεποίθηση, ωραία, ούτε αυτοεκτίμηση. Και δεν το ξέρει, δεν το ξέρει. Και εμείς σαν σύντροφοι ενός ανθρώπου, ναι, με αυτά τα χαρακτηριστικά, μπορούμε να βοηθήσουμε ή απλά αρκεί να κατανοήσουμε την κατάσταση? Μπορούμε να βοηθήσουμε. Πρέπει να κάνουμε μια υπέρβαση. Ναι. Να μην σταθούμε στις παρατηρήσεις του, στις προσβολές του, στην υποτίμηση. Και να του τονώσουμε τη μειωμένη αυτοπεποίθηση. Να τον επενούμε, να τον θαυμάζουμε, να του λέμε, παραβλέπω τις παρατηρήσεις, είσαι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Ναι. Μπορούμε, είναι δύσκολο. Αν το κάνουμε, ο άνθρωπος αυτός σιγά σιγά θα αλλάξει. Γιατί μας αγαπά, θέλει να περνάμε καλά, θέλει να έχουμε ωραία οικογενειακή ζωή. Δεν ξέρει τον τρόπο. Δεν ξέρει πώς. Φτάνω πάλι έτσι στην ίδια σκέψη, όποτε κάνουμε όλες αυτές τις κουβέντες για συμπεριφορές που ζορίζουν και αυτούς που τις κάνουν και αυτούς που τις εισπράττουν, ότι αυτό που λείπει στον άνθρωπο τελικά είναι η αγάπη, αυτή η, να χορτάσει από αγάπη, να νιώσει ότι είναι αγαπημένος, ότι ο άλλος τον αποδέχεται όπως είναι, να νιώσει αυτή την ασφάλεια. Όταν το νιώσεις αυτό, δεν έχεις ανάγκη τίποτα. Είναι σαν να κάθεσαι στις μαξιλάρες, εντάξει, ό,τι έρθει όλα καλά. Έτσι. Αυτό λίγο να αναχορτάσουμε θέλουμε. Ναι, αλλά μπαίνει στη μέση η εξουσία και ο έλεγχος και δεν μας αφήνει να χορτάσουμε. Δεν είμαστε χορτασμένοι. Αγάπη. Δεν είμαστε. Διεκδικούμε το. Δεν είμαστε χορτάτοι από αγάπη. Δεν είμαστε. Γιατί και η αγάπη έχει κανόνες, τους οποίους καταπατούμε. Η αγάπη έχει κανόνες. Το επόμενό μας θέμα. Βέβαια. Κυρία Κική, πρέπει να κλείσουμε, με ενημερώνουν. Καταλαβαίνω ότι και πάλι συζητάμε στο ευρύτερο πλαίσιο της οριοθέτησης. Ναι. Και ο ένας προσπαθεί, ο καημένος, να βάλει όρια στον άλλο και ο άλλος καλό είναι να βάζει όρια στον δύσκολο της υπόθεσης. Βέβαια. Μία συνεχής οριοθέτηση. Έχουμε δουλειά να κάνουμε με τους εαυτούς μας, με τα παιδιά μας, με τους συντρόφους, τους συνεργάτες, τους φίλους, μόνο κυρίως με τους συντρόφους. Εκεί πρέπει να γίνει η ουσιαστική δουλειά. Έχετε δίκιο. Γιατί μετά τα παιδιά μεγαλώνουν σαν να είναι λουλουδάκια. Και βλέπουν από γύρω. Ναι. Και άμα είσαι καλά με τον σύντροφό σου, είσαι και χορτάτος άνθρωπος συναισθηματικά. Οπότε θα είσαι καλά και με τους άλλους γύρω σου. Βέβαια. Και κάπως έτσι θα τον αλλάξουμε αυτόν τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, Ανδριανή. Να είσαστε καλά. Θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε, έχει ετοιμάσει ένα υπέροχο θέμα για μας η Βούλα. Έχει συναντήσει έναν πιτσιρικά, ένα 15χρονο, τον Ανδρέα, που αγαπά πάρα πολύ το θέατρο σκιών. Παίζει καραγκιόζη. Ο Ανδρέας έχει ένα υπέροχο χαρακτηριστικό που τον κάνει και ξεχωρίζει που ασχολείται με το θέατρο σκιών. Αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την όρασή του. Ζει και αυτό στις σκιές, αλλά το έχει κάνει τέχνη. Σε πολύ λίγο θα δούμε και τον Ανδρέα.